Εκτός συνόρων, θύμα βομβιστικής επίθεσης έπεσε η Ντάρια Ντούγκινα. Η κόρη ενός από τους πιο στενούς συμμάχους του Ρώσου Προέδρου σκοτώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες όταν το αυτοκίνητό της εξεράγει. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μαζί της πρόκειται να ταξιδέψει και ο πατέρας της, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο πραγματικός στόχος της επίθεσης. Daughter of one of President Putin's close allies, Alexander Dugin, has reportedly been killed in a bomb attack. Russian media says Daria Dugin died after her car exploded near Moscow. Το αυτοκίνητο της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης του υπερεθνικιστή Ρώσου φιλοσόφου και στενού συνεργάτη του Πούτιν, Αλεξάνδρ Ντούγκιν, τυλίγεται στις φλόγες σε συνοικία της Μόσχας. Σοκαρισμένος ο πατέρας της, με τον οποίο σύμφωνα με ρωσικά μέσα θα επέστρεφαν σπίτι από βραδινή εκδήλωση με το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξαν γνώμη, δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Παντού γύρω τα συντρίμμια από το αυτοκίνητό της. Был на работе у себя. Работаю вот здесь, вот через дорогу, в магазине «Хайпинг». Η 30χρονη Ρωσίδα δημοσιογράφος, η οποία κατηγορήθηκε από τις Βρετανικές αρχές πως συνέβαλε σε διαδικτυακή παραπληροφόρηση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πεθαίνει ακαριαία σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν έρευνα για ανθρωποκτονία. Αυτό ήταν το όχημα του πατέρα. Η Ντάρια οδηγούσε άλλο αυτοκίνητο, αλλά πήρε το αυτοκίνητό του σήμερα, ενώ ο Αλεξάνδρ πήγε με διαφορετικό τρόπο. Επέστρεψε. Ήταν στον τόπο της τραγωδίας. Από όσο καταλαβαίνω, ο Αλεξάνδρ ή πιθανώς αυτοί μαζί ήταν ο στόχος. Μια απόφαση της τελευταίας στιγμής φαίνεται πως οδήγησε την Ντάρια στο θάνατο, αλλά όχι τον πατέρα της. Now it's thought that her father, who's often called Putin's brain, could have been the intended target of the attack. If you're going to attack the kind of ideological basis of this invasion of Ukraine, this would be the guy to attack. He really is in some ways the author of the kind of ideology or the kind of principles that Putin has been following here. Ο Ρασπούτιν του Πούτιν, όπως αποκαλείται από πολλούς, και ιδεολογικός καθοδηγητής πολλών στελεχών του Κρεμλίνου, είναι από τους πιο γνωστούς πολιτικούς σχολιαστές και συγγραφείς της μετασοβιετικής Ρωσίας και πατέρας της λεγόμενης τέταρτης πολιτικής θεωρίας. So he has listened to you in the past. The base of this affirmation is precisely the correspondence between what Putin does and what I always say. Ο διάσημος Ρώσος θεωρητικός είναι υπέρμαχος της ρωσικής εισβολής και επί δεκαετίες ζητούσε την προσάρτηση της Ουκρανίας. Τα αίτια για την έκρηξη της βόμβας διερευνώνται, με τον επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετς να κατηγορεί τους Ουκρανούς τρομοκράτες.